Χαιρέτα τους φίλους. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Θέλω να ελπίζω ότι είστε όλοι καλά. Ότι περάσατε πολύ ωραία αυτές τις μέρες μακριά μας. Λοιπόν, ανοίγουμε ένα βίντεο σήμερα, ένα vlog. Έχουμε ετοιμαστεί να πάμε μια πάρα πολύ ωραία βόλτα. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρα. Έχει ήλιο έξω, έχουμε άνοιξη. Έλα, βόλτα. Ο Δημήτρης προσπαθεί τώρα να φορέσει το σαμαράκι του κόκκου να τον πάει πάνω στους γονείς του. Να τον αφήσουμε να μην μείνει μόνος. Εγώ ξύπνησα πουρνό-πουρνό. Έκανα όλες τις δουλίτσες μου, γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε, δεν μπορώ να πάω κάπου και να σκέφτομαι ότι πρέπει μετά να γυρίσω και το σπίτι να είναι ακατάστατο και να πρέπει να το μαζέψω. Έβαλα ένα πλυντήριο πιάτων, μάζεψα το δωμάτιο, το σαλονάκι, όλα τα έκανα λαμπικός. Και τώρα θα φύγουμε. Πάμε να πιούμε ένα καφέ. Θα πάμε σε ένα καφέ που δουλεύει αυτή η φίλη μου που σας είχα πει σε ένα προηγούμενο vlog. Τσαμπίκα, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, σου έρχομαι. Ετοίμασε το γαλακτομπούρικο και τον μπακλαβά. Σήμερα το outfit είναι αυτό. Φόρεσα το παντελόνι αυτό από το Shane που είδατε στο προηγούμενο βίντεο που έχω ανεβάσει. Το συνδύασα με αθλητικούλια. Κοντή μπλουζίτσα, οι κοιλιές έξω θα πλευρετώσει, θα μου λέει η γιαγιά μου τώρα, αλλά εκεί που είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν έχει πάρα πολύ κρύο έξω. Θα βάλω και μπουφανάκι από πάνω, γυαλούμπα από Shane και φύγαμε. Φύγαμε από τον καφέ μας, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πες, δεν είναι πάρα πολύ ωραία παρέα? Πες! Ναι. Ο Δημήτρης έχει πάθει μάλλον αυτή την αλλεργία που τον πιάνει την άνοιξη και όλη την ώρα φυσάει τη μύτη του, φτερνίζεται, δεν είναι καλά το παιδί μου. Πήραμε και τα γλυκάκια μας γύρω σπίτι. Και τώρα φύγαμε. Εν τω μεταξύ δεν έχω μαγειρέψει τίποτα σήμερα και σκέφτηκα να κάνω πιτόγυρα. Δημήτρη, τι λες? Ναι, θα βγάλω δύο μπιφτεκάκια που ξεπαγώνουν αυτά τα λεπτούλια τσάκ μπαμ και θα κάνουμε πιτογυράκι να πιέσουμε. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το σπίτι σου. Αυτό είναι δεδομένο. Νομίζω ότι σαν το σπίτι σου πουθενά. Εγώ τώρα θα δοκιμάσω λίγο γαλακτομπούρεκο που πήρα από το μαγαζί που δουλεύει Τσαμπίκα. Να δω τι λέει. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το μαγαζί γινόταν ο κακός χαμός. Είναι η πιο ωραία περιοχή, νομίζω, στη Σουηδία. Εντάξει, δεν το παρακιέσεις. Εντάξει, Δημήτρη, έχει σέντρουμ, έχει καφέ, μπορείς να πας. Εντάξει, δεν έχει σέντρουμ τεράστιο, αλλά δεν είναι εγώ από την περιοχή. Έχει το Σκανδινάβια Μολ. Έχει, λίγο πιο πέρα, εντάξει. Αυτό. Πήγα πήρα τον κόκο πάνω από τους γονείς του Δημήτρη. Περάσαμε πρώτα από το σούπερ μάρκετ. Πρώτα, μάλλον, περάσαμε και πήραμε αυτό εδώ πέρα το μαραφέτη. Δεν μαραφέτη. Ο Δημήτρης έκανε πάλι τις παραγγελίες του. Ναι, και όχι τίποτα άλλο, πρέπει αύριο να το πάμε σε μια άλλη περιοχή για να το στείλουμε μεταφορική στην Ελλάδα, γιατί δεν μπορείς να το κουβαλήσεις με το αεροπλάνο. Να πω ότι πήρες. Πήρε μια εξάτμιση για τη μηχανή, δεν είχε εξάτμιση η μηχανή, ήθελε καινούργια. Ναι, τέλος πάντων. Όνειρο. Πολύ ωραίο γαλακτομπούρικο. Πολύ μ' άρεσε. Πω πω. Λουκούμι είναι. Λοιπόν, τώρα έβγαλα κάτι πιπτέκια. Να με ξεπαγώ, να φτιάξω πιτόγυρα. Ο Δημήτρης θα φτιάξει τον τατζίκι. Και μην κοιτάζω. Γιατί δεν με ρωτάς άμα το φτιάξω. Εσύ δεν ξέρεις, δεν θα φας τατζίκι. Ο κόκκος ζήτησε ανέβει. Και θέλω να πάω να αλλάξω, να βάλω πιτζάμες και να κάτσω χρόνο στο καναπέ, μην κάνω τίποτα. Μήπως να πω στον Δημήτρη να τα φτιάξει τα πιτόγυρα. Τι λες? Αυτά, σας αφήνω λίγο να απολαύσω το γαλακτομπουρεκάκι μου. Πήρα και φρέσκες τουλιπίτσες σήμερα από το σούπερ μάρκετ, μόλις πήγα να πάρω κάποια πραγματάκια που χρειαζόμουν. Κόκο, χαιρέτα τα κορίτσια σου. Στείλε φυλάκια. Τώρα κάθομαι και κάνω τα πιτόγυρα. Δεν μπορώ. Ειλικρινά βαριέμαι πάρα πολύ. Ήθελα πάρα πολύ να πάω να ξυπαστωθώ και να ξαπλώσω. Βασικά και παστομένη, πάλι κοιμόμουν, δεν είχα θέμα.
Αλλά τι να κάνω, ο Αντρούλης πεινάει και ο Αντρούλης όταν πεινάει έχει γκρίνια. Εγώ έφαγα ένα σάντουιτς και ένα και μισό κομμάτι γαλακτομπούρου και αυτός. Κάτι έφαγε γι' αυτός. Κάτι πρέπει να τσίψει. Σαπίσαμε στον ύπνο κυριολεκτικά. Η ώρα έχει πάει 8 παρατέταρτο. Δεν ξυπνήσα τώρα. Έχω ξυπνήσει περίπου εδώ και κάνα 40 λεπτό. Αλλά μιλάμε για μεγάλο ύπνο. Ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη γιατί γενικά ταλαιπωρήθηκα όλη την εβδομάδα. Πήγα, έδωσα και κάποιες εξετάσεις που εσείς δεν ξέρετε. Και τα πήγα πάρα πολύ καλά. Πήγα, έδωσα την Τρίτη. Οπότε δουλειά στο σπίτι, σχολείο, κάπου λέω εντάξει, πρέπει να κάτσεις εξοκουραστείς. Και γι' αυτό σήμερα και δεν μαγείρεψα. Είχα και λίγο φαγητάκι από χθες και φάγαμε και τα πιτόγυρο, οπότε είμαστε κομπλέ. Τώρα θέλω να μαζέψω κάποια πράγματα. Πάω να μαζέψω λίγο την κουζίνα μου γιατί την έχω από το μεσημέρι. Και δεν ξέρω τι άλλο θέλω να κάνω. Γενικά τώρα ξέρετε, επειδή κοιμήθηκα και ξεκουράστηκα, θέλω κάτι να κάνω. Εδώ πίσω έχουμε το κουτί. Αύριο αυτό το κουτί θα πάμε να το παραδώσουμε για να το στείλουμε Ελλάδα. Οπότε θα το ξεφορτωθούμε τσάκι μπαμ. Καλημέρα. Δεύτερη μέρα σήμερα. Χθες δεν έκανα τίποτα άλλο. Εν τω μεταξύ έχω ένα πρόβλημα με το λαιμό. Δεν ξέρω τι έχω πάθει τις τελευταίες μέρες. Κάπως σαν να με ενοχλεί. Χθες. Το μόνο που έκανα είναι να καθαρίσω λίγο την κουζίνα μου, να μην την έχω σήμερα. Και πήγα και ξάπλωσα. Πάλι. Μιλάμε για κούραση. Και τώρα θα φτιάξω λίγο πρωινό, να φάμε με τον Δημήτρη και θα φύγουμε σε λίγο. Πρέπει να πάμε κάπου, οπότε λογικά θα σας έχουμε μαζί μας. Πάλι. Πάμε να φτιάξουμε pancake. Ακούτε τώρα και την καφετιέρα από πίσω. Έχω βάλει να ετοιμάζεται το καφεδάκι. Καφές φίλτρου. Σε αυτά τα pancake που φτιάχνω σήμερα δεν έχω βάλει καθόλου βούτυρο. Καθόλου. Έχω βάλει μόνο αλεύρι, βανίλια, baking powder, ζάχαρη, λίγο αλατάκι. Αυτά, δεν έβαλα τίποτα άλλο. Δεν έβαλα ούτε βιτά, ούτε ξεβιτά. Α, και το γάλα που το βάζεις και το ανακατεύεις. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Εν τω μεταξύ, οι τουλίπες μου πάντα τη δεύτερη ημέρα από τη ημέρα που τις παίρνω, το παιδί μου, είναι πολύ πιο όμορφες. Δηλαδή, σήμερα έχουν ανοίξει κάπως και είναι σαν λουκουμάκια. Ξεκινήσαμε από το σπίτι. Εγώ δεν πρόλαβα ούτε να βαφτώ. Διότι σήμερα. Τι είναι αυτό, Δημήτρη? Ήταν η εβδομάδα που τα παιδάκια εδώ πέρα δεν είχαν σχολείο. Σωστά. Και έχουν φύγει όλοι, έχουν πάει στα χωριά τους και σήμερα είναι η μέρα που επιστρέφουν. Οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο πιο νωρίς για να μην μας πιάσει μετά η κίνηση που θα γυρνάνε όλοι από τα χωριά στην πόλη και μείνουμε εκεί πέρα. Και όταν λέμε. Πήγαν στα χωριά στη Γιάννη και πήγαν περισσότερο. Εντάξει. Τους πήγαν όπου θέλουν. Τι με νοιάζει εμένα. Η κίνηση δεν θέλει να μου πιάσει. Και ξεκινήσαμε για αυτόν τον λόγο πιο νωρίς. Πάμε τώρα εκεί πέρα. Πόση ώρα είναι αυτό, Δημήτρη? 50 λεπτά. Είμαστε 50 λεπτά μακριά από εκεί. Θα πάμε να αφήσουμε το δηματάκι και το στείλουμε στην Ελλάδα. Αυτά. Εν τω μεταξύ, οι μέρες μας εδώ πέρα είναι άκρως καλοκαιρινές σε σχέση με την Ελλάδα. Από όσο δηλαδή μιλάμε και μας δείχνουν φωτογραφίες και βίντεο. Εδώ έχουμε full καλοκαιράκι. Επιστρέψουμε στο σπιτάκι μας, στη φωλίτσα μας. Εγώ δεν κατέβηκα εννοείται, γιατί βαριόμουν πάρα πολύ τώρα. Κατέβα, ανέβα, μίλα, κάνε ράνε, κατέβηκε ο Δημήτρης. Έφυγε το δηματάκι για την Ελλαδίτσα. Ήμουν στο παρατσάκι να μπω στην Ταλίκα, να σου πω την αλήθεια, να φύγω. Στο παρατσάκι ήμουνα. Και να γυρίσεις μέσα στο αυτοκίνητο και να με ψάχνεις και να πεις: πού πήγε ο μπέμπης μου? Θα έλεγα από όπου ησύχασα. Έτσι θα έλεγες, ρε. Τι να έλεγα. Πω πω, γενικά υπάρχει επικρατημία, δεν ξέρουμε τι θέλουμε σήμερα. Εγώ ξέρω τι θέλω. Εσύ τι θες? Να αράξω. Κι εγώ αυτό θέλω, βασικά να πάω σπίτι και να μην κάνω τίποτα. Και ξέρω ότι θα πάω σπίτι και θα κάνω και άλλα πράγματα, θα μου έρθουν. Α, και είναι το κτίριο που είπα εγώ πριν. Αυτά, γεια σας. Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι από τους ανθρώπους. Είναι λίγο σκοτεινό το πλάνο, αλλά δεν πειράζει. Απλά χτυπάει ο ήλιος εδώ.
Είμαι από τους ανθρώπους που άμα με αφήσεις μέσα σε ένα αυτοκίνητο και μου πεις ρε παιδί μου να γυρίσουμε όλη τη γη, να μην οδηγάω όμως, άνετα πηγαίνω. Ο Δημήτρης πάλι βαριέται. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή τα απολαμβάνω πάρα πολύ αυτό που είμαι μέσα στο αυτοκίνητο και απλά ο Δημήτρης με πηγαίνει βόλτες. Πού θες να πάμε τώρα, θες να πάμε στην Ελλάδα? Ε, κοιμήθηκε παιδιά. Κοιμήθηκε το αυτοκίνητο, πάει μόνο, το έχει βάλει τον αυτόματο πιλότο. Αυτά. Δηλαδή τώρα μπήκαμε μέσα σε ένα τούνελ. Όπω, κοιτάξτε τι κίνηση έχει από εκεί. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι κίνηση έχει. Σοκ. Με φέρε για ρομαντικό δείπνο το αγόρι μου. Πάντα. Ε. Πάντα. Τι ωραίο μενού. Α. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Επιστρέψαμε στο σπίτι. Πήγαμε και φάγαμε, όπως είδατε και στο προηγούμενο πλάνο, λίγο έτσι McDonald's ρε παιδί μου, για να στανιάρουμε. Εγώ παιδιά νιώθω πάρα πολύ χάλια, νιώθω βασικά πολύ, πολύ εξάντληση και θα σας πω γιατί. Ένας λόγος που δεν θέλω να κάνω πράγματα εδώ στη Σουηδία όσο αφορά βόλτες, εξόδους και τέτοια είναι αυτός. Είναι τόσο μακρινές οι αποστάσεις εδώ πέρα που δεν μπορείς να πεις π.χ. όταν... Πώς θα πεις στην Ελλάδα, θα σηκωθούμε το πρωί, είναι Κυριακή, θα πάμε για ένα καφέ, μετά θα πάμε για φαγητό, μετά μπορούμε να πάμε το απόγευμα για ένα κρασί. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό εδώ πέρα, γιατί είναι τόσο μακρινές οι αποστάσεις, που ειλικρινά σας μιλάω είναι λες και κάνεις ταξίδι. Δεν μπορείς δηλαδή να πεις ότι θα αφιερώσω μία μέρα ρε παιδί μου να κάνω πράγματα, γιατί μετά είσαι κομμάτια. Βασικά όχι μετά, είσαι κομμάτια κατά τη διάρκεια όσο κάνεις αυτά τα πράγματα. Π.χ. εμείς τώρα φύγαμε 11.30 ώρα από εδώ, η ώρα είναι 2 και νιώθουμε, λες και πήγαμε Ελλάδα και γυρίσαμε με αεροπλάνο, ειλικρινά. Τώρα έχει λίγη ξεκούραση, κάνα 2 ωράκι και μετά θα σηκωθώ να κάνω δουλίτσες στο σπίτι, δεν έχω πολλές. Έχω μόνο... θέλω να σκουπίσω λίγο, να συγγυρίσω το δωμάτιο, είχα ανοίξει και τα παράθυρα να... πώς το λένε, να αεριστεί ο χώρος και να βάλω και κανένα πλυντηριάκι, θα δούμε αν έχει ώρες. Αυτά. Τώρα θα την αφιερώσω αυτή την ώρα στο ζουζουνάκι μου να κάνω μαγκαλίτσες. Εγώ μόλις ξύπνησα. Αλήθεια. Η ώρα είναι 5 παρά το απόγευμα. Κοιτάξτε να δείτε πόσο πουλί έχει ανοίξει η μέρα εδώ πέρα. Κοιτάξτε. Πριν 1-2 μήνες τέτοια ώρα είχαμε σκοτάδι πίσω. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνουμε τώρα? Τι? Θα πάμε μια βόλτα. Εγώ κανονικά τις Κυριακές δεν βάζω ποτέ πλυντήρια. Μόνο αν τύχει ρε παιδί μου και είναι ώρα ανάγκης, δεν έχω προλάβει μέσα στην εβδομάδα ή Σαββατοκύριακο ή Σάββατο, τότε μόνο. Θα πάμε λίγο τώρα να τσεκάρουμε αν έχει ώρα, τώρα 6 ώρα να θα πετάξω μέσα, γιατί ξύπνησα με πολύ όρεξη. Έχω ξυπνήσει με τρελή διάθεση. Σκατά. Δεν έχει ώρα. Δεν έχει ώρα γιατί τις Κυριακές εδώ πέρα οι Σουηδέζες και τα Σαββατοκύριακα γενικά βάζουν πάρα πολλά πλυντήρια γιατί δουλεύουν Δευτέρα με Παρασκευή. Εδώ τι έπαθα ρε φίλε. Και όχι τίποτα άλλο, ανέβηκα και με τη σκάλα. Ναι. Τώρα θα κατέβω 6,5 ώρα να δω. Γιατί παίζει αυτή που έχει 6 ώρα να μην πάει. Οπότε αν είναι κενό, θα πάω να τα πετάξω μέσα. Ή και πάλι, αν τελειώσει πιο νωρίς, θα πάω να τα βάλω ρε παιδί μου. Ας είναι και 7-8 η ώρα. Δεν με νοιάζει. Έβγαλα να ξεπαγώνουν και 2 κοτοπουλάκια. Δεν ξέρω, κάτι θέλω να φτιάξω. Δεν ξέρω τι. Μάλλον το ένα το φιλέτο θα το κάνω κοκκινιστό για τον Δημήτρη, με ριζάκι. Και το άλλο ψητό με πατάτα. Βασικά θα δούμε. Με μένα δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος. Συγύρισα εδώ πέρα λίγο την κουζίνα μου. Δεν είχα πολύ πράγμα γιατί τα είχα βάλει από χθες μέσα στο πλυντήριο και τώρα το έβαλα σε λειτουργία. Έχω βγάλει εδώ πέρα και τα κοτοπουλάκια μου, έχουν ξεπαγώσει σχεδόν. Έκανα και λίγο το σαλονάκι, τα μαξιλάρια και αυτά γιατί κοιμόμασταν πριν με τον κόκο εκεί πέρα και γινόταν πανικούλης, χαμός. Και συγύρισα και το δωματιάκι, έτσι λίγο ρε παιδί μου, ξέρεις, στρώσουμε κανένα κρεβάτι που δεν είχα στρώσει το πρωί. Αυτά. Εσύ κύριέ μου, αγάπη μου εσύ, λουκούμι μου, κόλατο.
Κόλατο. Φέρε το πόδι σου, κάνει γεια σου. Κάνει γεια σου, κόλατο. Δεν κάνεις. Δεν κάνεις. Τώρα έβαλα το φαγητάκι μου να ετοιμάζεται, να ψηθεί το κοτοπουλάκι μου στο φούρνο. Το έβαλα, ξέρετε, σε λαδόκουλα με αλατάκια, πιπεράκια, κάρι και τέτοια. Θα γίνει φοβερό. Στον Δημήτρη κάνω κοκκινιστό κοτοπουλάκι με ρύζι. Σ' αρέσει. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσει αυτό το βίντεο, γιατί πρέπει να το μοντάρω κιόλας για να το δείτε εσείς αύριο Δευτέρα. Θέλω να κάνετε like σε αυτό το βίντεο σε περίπτωση που σας άρεσε. Να μου αφήσετε το σχόλιο αγάπη σας. Να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου, να με βοηθήσετε να ανέβουμε ακόμα πιο ψηλά. Αυτά, και μέχρι το επόμενο βίντεο θέλω να χαμογελάτε και να έχετε υπέροχη διάθεση. Θέλω να ευχηθώ επίσης καλή καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα, να πετάξετε χαρταετό. Να μου γράψετε σχόλια πώς θα περάσετε αυτή την ημέρα, αν ήταν ευχάριστη για εσάς, αν όχι, αν έβρεχε, αν χιόνιζε, αν είχε ήλιο. Ό,τι θέλετε εσείς γράψτε μου. Και εγώ είμαι στα σχόλια να σας απαντήσω. Φιλάκια πολλά.